κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek. Ακούτε την εβδομαδιαία ιατρική ενότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα φάρμακα. Και με τι εννοώ? Εννοώ το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση κάθε ασθενούς να έχει πλήρη ενημέρωση για το φάρμακο που του έχει συστηθεί από έναν γιατρό, είτε είναι γενικός γιατρός είτε είναι γιατρός με κάποια ειδικότητα. Επομένως, το ζήτημα είναι γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε ερωτήσεις στο γιατρό μας αλλά και στο φαρμακοποιό μας για αυτά τα φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται. Άρα, να ξεκινήσω με μία πρώτη ερώτηση. Ποια είναι τα πιθανά ωφέλη του φαρμάκου, θα πρέπει να ρωτάμε. Γιατί? Ακριβώς. Οπωσδήποτε για να μας χορηγηθεί κάποιο φάρμακο, αναμένεται κάτι το θετικό. Τώρα, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Είτε ότι όντως αυτό το φάρμακο το χρειαζόμαστε και αν δεν το πάρουμε θα προχωρήσει και θα γίνει μεγαλύτερη ζημιά στο σώμα μας, είτε ότι αυτό το φάρμακο θα βοηθήσει σε κάποια ανάρρωση, αλλά και να μην το πάρουμε η ασθένεια, ας το πούμε, με την φυσική της ιστορία θα ελαττωθεί και θα γίνει καλύτερο. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε αν όντως χρειαζόμαστε αυτό το φάρμακο. Η δεύτερη ερώτηση, η βασική. Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες ή αλλιώς ανεπιθύμητες ενέργειες? Παρενέργειες έχουν όλα τα φάρμακα και με αυτό εννοούμε αντιδράσεις του φαρμάκου με το σώμα μας, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν τις περισσότερες περιπτώσεις μια κατάσταση έτσι που δεν είναι ευχάριστη, αλλά δεν κάνουν ζημιά. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν και παρενέργειες που μπορεί πιθανόν να μας κάνουν ζημιά, αλλά και αυτές μπορεί να τις παρακολουθούμε. Για παραδείγματος χάρη, ένα φάρμακο, ο μεταβολισμός του στο σηκώτη μας ή στα νεφρά μας, που εκεί εκρίνεται δηλαδή, ίσως θα πρέπει να παρακολουθούμε αυτά τα δύο όργανα κάνοντας ειδικές αιματολογικές εξετάσεις. Οι παρενέργειες είναι γενικά δύο ειδών. Οι κοινές, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι βλαβερές, μπορούμε να τις αντέξουμε. Παραδείγματος χάρη, ένα συγκεκριμένο αντιβιωτικό, το Augmentin, μπορεί να μας φέρει διάρρεια και την περίοδο που το χρησιμοποιούμε. Άλλες παρενέργειες είναι σπάνιες, αλλά μπορεί να γίνουν και πολύ σοβαρές. Οπότε σε αυτές ο γιατρός θα έχει υπόψη του επίσης, αλλά και θα πρέπει να ξέρουμε εμείς τι να προσέξουμε και πότε να ζητήσουμε βοήθεια. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση είναι τι θα συμβεί αν δεν πάρω το φάρμακο. Εάν δεν πάρουμε το φάρμακο, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Ή να μην γίνει τίποτα, απλώς να γίνει κάποια καθυστέρηση στην ανάρρωση, είτε να γίνει, όπως είπαμε πριν, μια ζημιά που θα γίνει όλο και πιο μόνιμη. Μπορεί να γίνει έτσι μια διαταραχή στο οποιοδήποτε σύστημα, το καρδιοαγγειακό, το αναπνευστικό, το γαστροεντερικό, στο ύπαρ και τα νεφρά και ούτω καθεξής. Και αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τον γιατρό μας, εάν όντως πρέπει να το παίρνουμε το φάρμακο αυτό και αν θα πρέπει να το παίρνουμε τακτικά. Η άλλη ερώτηση, πώς θα ξέρω ότι το φάρμακο έχει αρχίσει να δουλεύει και πόσο διάστημα χρειάζεται για να δουλέψει αυτό το φάρμακο? Στην πρώτη θα μας το πει αυτό ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Ένα αντιβιωτικό συνήθως αρχίζει και δουλεύει μετά την δεύτερη ή την τρίτη δόση. Αισθανόμαστε καλύτερα και εκεί είναι ο κίνδυνος. Ότι όταν αισθανθούμε καλύτερα μπορούμε να πούμε εντάξει, έγινα καλά, το σταματάω. Δεν είναι καλή σκέψη, διότι την ώρα που εσύ γίνεσαι καλύτερα δημιουργείς επίσης και αντίσταση στο αντιβιωτικό, ούτως ώστε την επόμενη φορά να μην είναι χρήσιμο αυτό το ιδιαίτερο αντιβιωτικό. Οπότε η θεραπεία πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτές οι θεραπείες δεν είναι μόνιμες, είναι παροδικές. Για μία εβδομάδα, πέντε μέρες, όσο είναι. Τα άλλα φάρμακα είναι τα μόνιμα φάρμακα για την πίεση, για το διαβήτη, για την καρδιά και ούτω καθεξής, τα οποία θα πρέπει να παίρνουμε επί μονίμου βάσεως. Δεν έχουμε έτσι την ελευθερία να πούμε πότε θα το πάρω και πότε δεν θα το πάρω. Κάποιος που παίρνει φάρμακα για την πίεση, παράδειγμα, δεν μπορεί να μετράει την πίεση του κάθε πρωί και μόλις τη βρει καλή να σταματήσει, γιατί την μεθεπόμενη μέρα θα είναι ανεβασμένη. Είναι καλή διότι παίρνει το φάρμακο. Εκτός και αν έχει γίνει μια συμφωνία με τον θεράποντα γιατρό, εάν η πίεση σου, παραδείγματος χάρη, κατέβει
σε αυτό το επίπεδο να μην το πάρεις εκείνη τη μέρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς, αλλά γενικά τα φάρμακα πρέπει να τα παίρνουμε σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, εξαρτάται πώς μας έχει χορηγηθεί. Μία ερώτηση επίσης που ίσως θα πρέπει να κάνουμε είναι το τι άλλες θεραπευτικές αγωγές είναι διαθέσιμες. Ακριβώς. Εκτός από τα αναλγητικά, παραδείγματος χάρη, που είναι τα φάρμακα που μας ελαφρύνουν τον πόνο, όταν έχουμε πόνο επειδή είναι από το σκελετό μας ή από τις μύες κτλ., πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε και τη φυσιοθεραπεία και τις ασκήσεις, διότι με το να παίρνουμε μόνο αναλγητικά, εντάξει, θα εξαλείψει το σύμπτωμα, αλλά θα πρέπει να δυναμώσουμε τους μύες στην περιοχή εκείνη για να εξουδετερώσουμε την σύσπαση των μυών, η οποία, ας πούμε, μας φέρνει τον πόνο. Τώρα προσπερνάω, τις αναφέρω βέβαια, αλλά προσπερνάω το πώς παίρνω το φάρμακο και για πόσο διάστημα. Αυτό θα μας το πει και ο γιατρός μας και ο φαρμακοποιός, το πόσο κοστίζει βέβαια. Και να κλείσουμε με την ερώτηση που θα πρέπει κάποιοι να ρωτάνε, εφόσον πίνουν, κατά πόσο μπορούν να πιούν αλκοόλ όταν παίρνουν αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο. Αυτό έχει να κάνει με το ποιο φάρμακο είναι. Υπάρχει ένα αντιβιωτικό, το μετρονίδαζολ ή φλάτζολ, με το οποίο δεν μπορείς ταυτόχρονα να καταναλώνεις και ινόπνευμα. Όταν καταναλώνει κανείς ινόπνευμα και φάρμακο τα οποία δεν ταιριάζουν, μπορεί να γίνουν αρκετά πράγματα, μπορεί να αυξηθεί η δραστηριότητα του ινοπνεύματος και να αισθανθούμε πιο έτσι βιωμένοι. Μπορεί όμως και να γίνει αυξημένη ενέργεια του φαρμάκου και να έχουμε περισσότερες παρενέργειες. Όπως επίσης και μπορεί να γίνει και κάποια μόνιμη ζημιά. Πρέπει να ρωτάμε, μπορώ να πιω ένα ποτηράκι όταν παίρνω αυτό το φάρμακο? Τις περισσότερες φορές θα μας πούνε ναι. Σε φάρμακα τα οποία όμως καταπραίνουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι τα δυνατά παυσίπονα και ούτω καθεξής, όλα αυτά συνήθως δεν πρέπει να καταναλώνουμε ενόπνευμα μαζί, γιατί και το ενόπνευμα είναι καταπραϊντικό για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και κάτι τελευταίο, Αλέξανδρε, είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να έχει έναν μόνιμο γιατρό ή τουλάχιστον έναν γιατρό ή μία γιατρό, ο οποίος η οποία να ξέρει τι παίρνει όλα τα φάρμακα. Είχα κάποτε έναν ασθενή που έπαιρνε 3 διαφορετικές στατίνες από 3 διαφορετικούς γιατρούς, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ότι ο ασθενής έπαιρνε και άλλες 2. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Επίσης, πολύ πολύ περιληπτικά να πω, τα περισσότερα φάρμακα που είναι χρήσιμα στην Αυστραλία είναι κάτω από το PBS, Pharmaceutical Benefit Scheme, που είναι το πρόγραμμα φαρμακευτικών παροχών. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον γιατρό ή και το φαρμακοποιό εάν το φάρμακο που μας δίνεται είναι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, που σημαίνει θα πληρώσουμε ένα συμβολικό ποσό, ή δεν ανήκει, οπότε θα πληρώσουμε όλο το ποσό, και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα, εάν υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας καλύψει το PBS. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.